Καταπέμψας αυτής ο πνεύμα του Αγίων και δι' αυτό την οικουμένης αργυνεύσας φιλάνθρωπε δόξας ημών. Ο Κύριε τον λαό σου ευώνησον την κληρονομία σου νίκας της αυσεβές κατεναντίον χωρούμενων και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όλα τα σχολεία της χώρας ανοίγουν τις πόρτες για να καλωσορίζουν τους μαθητές. Το ειδικό σχολείο δράμας είναι ιδιαίτερο σχολείο. Αποτελεί πόλο έλξης για τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και δίνει διέξοδο στους γονείς που λένε πού θα πάω αυτά τα παιδιά. Στο σχολείο μας κάνουμε πράξη αυτό το οποίο πολλοί επαγγέλλονται και λίγοι υιοθετούν, το δικαίωμα στη διαφορά. Η εκπαίδευση, η μόρφωση, η παιδεία αποτελούν αναμφίβολα εφόδια των μαθητών. Εδώ στο δικό σχολείο προετοιμάζουμε όμως τους μαθητές μας για τη ζωή. Τους μαθαίνουμε δεξιότητες όσον αφορά την αυτοεξυπηρέτηση, τη συνύπαρξη, τη γενικοποίηση. Οι στόχοι μας είναι κατεξοχήν στόχοι επιβίωσης. Κατά δεύτερο λόγο, μαθησιακή. Καλωσορίζω τους παλιούς νέους μαθητές και τους καινούργους. Στο ρόλο του σχολείου, η πολιτεία εντάσσει φέτος πλέον και την διατροφή, την άθληψη, την πρόληψη πολυσυμματικών ασθενειών. Αρχικά, καλημέρα σας. Όταν βλέπεις αυτά τα χαμόγελα, τα λόγια περιτεύουν. Δεν μπορείς να πεις τίποτα περισσότερο από ευχές για μια καλή σχολική χρονιά, δύναμη και υπομονή σε όλους σας, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Ήταν υποχρέωσή μου να βρίσκομαι σήμερα στο ειδικό σχολείο, σε αυτά τα παιδιά που αποτελούν για μένα κάτι διαφορετικό, μάλιστα δεν θέλω να εκρηκτεί αυτό καθόλου ως δημοτική ομιλία. Μέσα στις τάξεις της παράταξής μας είχαμε γονείς που εκπροσωπούσαν αυτά τα παιδιά και είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε αυτό το ειδικό σχολείο, δίνοντας το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να απολαύσουν τις χαρές που επιβάλλεται να έχει ένα σχολείο που ασχολείται με παιδιά με ιδιαιτερότητες. Ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους καθηγητές δύναμη, στα παιδιά μας καλή σχολική χρονιά με υπομονή και αντοχή και στους γονείς δύναμη να χαίρονται τα παιδιά τους και να στέκονται κοντά τους. Ως νέα δημοτική αρχή θα είμαστε στο πλευρό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι υποχρέωση και καθήκον μας να στηρίξουμε την παιδεία. Αυτό λοιπόν θα πράξουμε ως νέα δημοτική αρχή, στηριζόμενη στην λογική ότι όταν προσέχεις τα παιδιά, όταν στηρίζεις την παιδεία, στηρίζεις την ίδια την κοινωνία.